Χωρί καταμερισμό ευθυνών, παραμένει η υπόθεση τη δολοφονία του 35χρονου Μανώλη Ζακάκη, που είχε συγκλονίσει το ρέθυμνο πριν από 5 χρόνια. Την Τρίτη, ομόφωνα αθώοι κρίθηκαν από το μεικτό εργοτό δικαστήριο οι τέσσερι ρεθιμιώτε που κατηγορούνταν για ηθική αυτούργία στην δολοφονία αυτή που είχε συμβεί τον Φεβρουάριο του 2010 στι Πρασέ Ρεθύμνου. Το δικαστήριο έκρινε ότι η κατηγορία δεν ευσταθούσε και απάλαξε του κατηγορούμενου, οι τρει εκ των οποίων ήταν αδέλφια, όλη η του θύματο που είχε δεχθεί ρηπέ από αυτόματο όπλο όταν κινούνταν με το αυτοκίνητό του προ το πνευμαστάσιο του. Χαρακτηριστικό το γεγονό ότι το δικαστήριο χρειάστηκε μονάχα μισή ώρα για να αποφασίσει, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι και η πρόταση του εισαγγελέα ήταν στην κατεύθυνση τη αθώωση, όπω και έγινε τελικά. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, με μοναδική διαφορά στην αιτιολόγηση, όπου οι δικαστέ έκριναν ότι έπρεπε να απαλλαγούν λόγω αμφιβολιών, ενώ οι ένορκοι θεώρησαν ότι η αθωότητα των τεσσάρων αποδείχθηκε στο δικαστήριο. Μετά το πέρα τη διαδικασία πάντω, κανεί δεν ήταν πρόθυμο να κάνει δηλώσει στα μέσα μαζική ενημέρωση. Η δολοφονία του Μανώλη Ζακάκη σημειώθηκε στι 23 Φεβρουαρίου του 2010, όταν το θύμα κινούνταν με το αυτοκίνητό του προ το πομιοστάσιο τη οικογένειά του. Σε μια στροφή έπεσε σε ενέδρα που του είχε στήσει άγνωστο δράστη. Το αυτοκίνητο του θύματο δέχτηκε 27 σφαίρε από Καλάζνικοφ που κρατούσε ο δολοφόνο, με αποτέλεσμα τον θάνατο του θύματο. Ο πατέρα και ο αδελφό του το μετέφεραν στο νοσοκομείο, αλλά ήταν ήδη αργά. Σήμερα στι 9.30 το πρωί έφερε ο αδελφό του θύματο τον έφερε τραυματισμένο με πυροβόλο όπλο με ένα αγροτικό αυτοκίνητο οδηγήθηκε στην ανάνυψη εκεί μπήκα και εγώ και τον είδα ήταν θα λέγα διάτριτος από σφαίρες είχε πάρα πολλές σφαίρες πάνω στο σώμα του δηλαδή από τη μέση μέχρι το λαιμό είχε οπωσδήποτε πάνω από 10 σφαίρες από πυροβόλο όπλο ο θάνατος, βέβαια προήλθε άμεσα, γιατί όταν το φέραν εδώ, ήταν ήδη νεκρός. Σημειώνεται ότι ο δράστη αγνοείται προ το παρόν και έτσι η υπόθεση βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ευθύνε ουσιαστικά δεν έχουν αποδοθεί και ούτε φαίνεται να είναι εφικτό να αποδοθούν προ το παρόν, καθώ πέντε χρόνια μετά το συμβάν οι αρχέ δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν κανέναν που να μπορεί να θεωρηθεί ύποπτο για την φυσική αυτοργία στο παραπάνω έγκλημα.